Texas, most villains disappear. And father got no freedom, lost in a desert land. We're cheaters once in pieces, but nobody will miss us. No. Πάντα ήταν οι Flowers of Romance, οι οποίοι ξεκίνησαν ως punk rock συγκρότημα, εξελίχθηκαν σε ένα gothic rock συγκρότημα στη δεκαετία του 90. Το επόμενο συγκρότημα ήταν Industrial Goth, η κλασική line-up, η rock and roll, δηλαδή μπάσο, τύμπανα, κιθάρα, φωνή, και πέρασα στο μπάσο, τύμπανα, κιθάρα, φωνή, συν διάφορα ηλεκτρονικά, loopers, samples και όλα αυτά. Έκανα αυτό τον κύκλο μου εγώ με τους Nexus. Και όταν πλέον συνειδητοποίησα ότι το κομπιούτερ και η δουλειά, η στουντιακή, με απομάκρυνε από την ανθρώπινη επαφή που είχα με τους άλλους μουσικούς μέσα στο συγκρότημα, σταμάτησα εκείνο και το 2006 δημιούργησα τους New Zero God, οι οποίοι είναι μια απλή rock and roll μπάντα. Δεν υπάρχει κανένα industrial στοιχείο μέσα, δεν υπάρχει κάτι το ηλεκτρονικό μέσα, παρά μόνο, ας πούμε, σκοτεινό rock and roll. Εγώ έχω κλείσει περίπου κάτι παραπάνω από 2 χρόνια στην μπάντα. Είναι λιγάκι, ας το πω, ψυχοθεραπεία στο ότι ζούμε σήμερα, έτσι όπως είναι η καθημερινότητα. Και δεν είναι ότι ζητάμε, εγώ τουλάχιστον, κάποια αναγνώριση ή κάτι τέτοιο. Είναι απλά, θέλω να παίζω αυτό. Εγώ είμαι το τελευταίο μέλος της μπάντας, είμαι περίπου 1,5 χρόνο.
Βρέθηκα σε αυτή την μπάντα γιατί υπήρχε ανάγκη εκείνο τον καιρό από μπασίστα. Ο Μιχάλης είναι παλιός φίλος από το χώρο μας, τον ήξερα και κάποιο βράδυ μου είπε «Δεν έρχεσαι να βοηθήσεις». Δεν έχουμε ουσιαστικές διαφωνίες στο δημιουργικό κομμάτι, ούτε στο ανθρώπινο, γι' αυτό και έχουμε αναπτύξει μια φιλία, μπορούμε να την πούμε, μια σχέση η οποία κρατάει μέσα στο χρόνο. Και είναι και ένα κομμάτι που δίνει και μια δυναμική στη προσπάθεια που κάνουμε μέσα σε αυτό το χώρο που ονομάζεται μουσική σκηνή της Ελλάδας. Voices calling my name.
μουσική σε απελευθερώνει. Η τέχνη γενικότερα σε απελευθερώνει. Και ειδικά η μουσική που έχουμε επιλέξει, που δεν έχει feedback ούτε οικονομικό, ούτε άλλα πράγματα, είτε μαζικής αποδοχής, αυτό την κάνει και πιο ιδιαίτερη κιόλας. Νομίζω ότι το συγκρότημα είναι μια παρέα πειρατών πάνω σε ένα καράβι, οι οποίοι ανάλογα με το νησί το καινούργιο που κατεβαίνουν να επιτεθούν, αυτά που θα πάρουν ή η νέα ζωή που θα δουν, τους, όταν ανέβουν πάνω στο καράβι, είναι επηρεασμένοι και είναι διαφορετικοί. Θέλω μικροφωνισμό. Στο συγκεκριμένο σχήμα, ο Μιχάλης είναι αυτός που οδηγεί το πλοίο. Οπότε, το βάρος είναι εκεί. Εμείς συμμετέχουμε στην τρελά του, να το πω έτσι. Δηλαδή, κάπως έτσι. Είμαστε οι ναύτες. Συμπλέουμε. There's a house on the hills where a little lady lives. There's a maze around the house, and she tries to find the way out. Να σκεφτούμε ότι
στα 15 σου έχει το ίδια μυαλά με τα 50 σου, τότε κάτι δεν πάει καλά μέσα να είναι. Έτσι λοιπόν, από τα 15 μέχρι τα 50 που είναι ένα ταξίδι χρόνων, σαφώς διαφοροποιείσαι, κάνεις πειραματισμού σου, εξελίσσεσαι. Δεν μπορεί, κάτι θα διαβάσει, κάτι θα δεις που θα σε επηρεάσει, θα σε αλλάξει, θα ακολουθείς μια άλλη πορεία. Η μουσική είναι η ζωή, η ίδια η ζωή. Άμα δεν έχει εξέλιξη και μένει στάσιμη, τότε αρχίζει και μυρίζει. Δεν είναι, δηλαδή και γενικότερα η τέχνη. Το να είσαι στο ίδιο σημείο και να κάνεις αυτό που είπες, κύκλος γύρω-γύρω, δεν έχει νόημα. Και ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα το βαρεθεί και γρήγορα κιόλας αυτό. Να έχουμε ζηλέψει. Όποιος έχει ασχοληθεί με τη μουσική έχει ζηλέψει κάτι. Έχει ζηλέψει κάποιον που είδε να το κάνει αυτό το πράγμα. Όταν είσαι μικρός και βλέπεις, ας πούμε, κάποιον να παίζει κάτι που σε ενδιαφέρει, γίνεται αυτόματα ο ηρωάς σου. Και θες να τον ακολουθήσεις. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος το σκέφτεται. Μπαίνει σε ένα μπαρ, ας πούμε, και λέει: α, ωραίο τραγούδι. Πόσο θα ήθελα να το είχα γράψει εγώ αυτό το τραγούδι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με κάθε μουσικό. Δηλαδή, λέει: κοίτα, αυτό εδώ ακούγεται σαν αυτό που θα ήθελα να κάνω. Αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνει. Κάποια μέρα, εφόσον συνεχίζει να ασχολείται με τη μουσική, θα πει: μισό λεπτό, θα δοκιμάσω να κάνω και αυτό. Και κάνει κάτι άλλο. Αυτό ή θα το συνεχίσει, ή θα πάρει στοιχεία αυτού του πειραματισμού που έκανε και θα τα προσθέσει στη μουσική που ήδη κάνει. Και θα εξελίξει τη μουσική του προς σε μια άλλη μουσική κατεύθυνση. Johnny drove out in the rain.
Σημαντικές στιγμές σίγουρα έχουν παίξει στον καθένα μας ξεχωριστά, γιατί παίζουμε πάρα πολλά χρόνια όλα τα μέλη της μπάντας και με ραδιοφωνικές επιτυχίες και με συναυλιακούς χώρους γεμάτους, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι αυτό που καθορίζει τη σημαντική στιγμή για κάποιο μουσικό. Είναι και πιο οι προσωπικές στιγμές που έχουν να κάνουν με τη μουσική. Κάποιο βράδυ στη δεκαετία του 80 με τους Flowers of Romance παίζαμε και είχε από κάτω 4 άτομα στο κοινό, κάτι τέτοιο. Οπότε το κέφι δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλο, μέχρι που ξαφνικά βλέπω το Frank από τους Punks Romana μπαίνει μέσα στο μαγαζί, περιμένει, τελειώνει το τραγούδι που παίζαμε, έρχεται και μου λέει στα αυτή, όταν τελειώσετε, ελάτε στο τάδο γηπεδάκι να παίξουμε βόλεϊ. Punks Romana εναντίον Flowers of Romana. Έχεις φίλους με τους οποίους μεγαλώνεις, εσύ μεγαλώνουν και αυτοί, μεγαλώνετε παράλληλα, τους ξέρεις χρόνια, μιλάς ακόμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι πάνω στη σκηνή που να σε σταματήσει να παίζεις. Όταν ήμουν μικρότερος έλεγα το εξής, δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει αυτό. Έκανα κάποια εμφάνιση με το συγκρότημα, καταπληκτικά, περνούσα σούπερ. Και έφευγα, πήγαινα σπίτι μου και έλεγα καλά, δεν χρειάζεται να ξαναπαίξω ποτέ στη ζωή. Μετά από 2 εβδομάδες, τρογόμουν να ξαναπαίξω. Είναι η μουσική αυτό το πράγμα. Είναι. Πιστεύεις αρκετές φορές στη ζωή σου ότι έχεις πιάσει τα βάνη και όσο πηγαίνει αρχίζει και σε τρώει. Δηλαδή έχεις ένα σύνδρομο στέρης. Δεν υπάρχουν τα βάνια στη μουσική. Όχι, ναι. Είναι ένα ναρκωτικό αυτό. Ναι. Θέλεις να το επαναλάβεις, ό,τι έκανες. Δηλαδή το χθεσινό live θέλουμε να το κάνουμε αύριο, αν γινότανε. Yeah.
Some balls tonight, boy. So
this one's for you. She's wrong, you're right. Too much for you. I'm gonna need some balls tonight again. So this one's for you. Όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο stage θα μας είναι λίγο ξένο. Τα σκοτεινά υπόγεια, διότι μπορούν να σε φέρουν σε ευθεία επαφή με τον άνθρωπο. Μπορείς να γνωρίσεις τον καλλιτέχνη, μπορεί ο καλλιτέχνης να γνωρίσει τον κόσμο ο οποίος θα τον δει. Είναι, νομίζω, η ουσία της μουσικής και για εμάς πλέον. Εγώ πιστεύω και τα δύο. Αρκεί να μην τα μπερδέψεις. Δηλαδή, είναι σαν ένα φαγητό το οποίο πρέπει να ξέρεις τι μπαχαρικό θα ρίξεις, να μην τα ρίξεις όλα μαζί, κάτι τέτοιο είναι. Να ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς στον κάθε χώρο. Είτε είναι σκοτεινά υπόγεια, είτε είναι μεγάλη χώρη. Είναι σίγουρα, σε ένα κλειστό χώρο είσαι πιο κοντά και με τον κόσμο, εισπράττεις πράγματα. Τώρα σε ένα μεγάλο χώρο που δεν βλέπεις την ουσία τον κόσμο, είσαι λειτουργείς λιγάκι πιο απομονωμένα. Οπότε σίγουρα είναι διαφορετικές εμπειρίες και τα δύο. The food went sky high. So a lot of people are gonna
Ουσιαστικά πάντα ήταν ένα κομμάτι της κοινωνίας και γι' αυτό το λόγο προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, για παράδειγμα, το κοινωνικό ιατρείο του Ελληνικού, στείνοντας ένα φεστιβάλ με σκοπό να μαζευτούν λεφτά για να πάρουν φάρμακα, είτε γράφοντας κάποια τραγούδια τα οποία διαθέσαμε για να πηγαίνουν κάποια λεφτά σε κάποια ιδρύματα του εξωτερικού, το HOC, που είναι ένα ίδρυμα της Μασαχουσέτης για κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά. Ουσιαστικά ο μουσικός παίζει για την ψυχή του και είναι καλό να είναι πιο ξεκάθαρο να παίζεις για την ψυχή σου παρά να παίζεις για κάτι άλλο. Και φυσικά, εφόσον δεν υπάρχει και ο τρόπος να επιβιώσεις οικονομικά από αυτό που κάνεις. Τον Ιανουάριο μας κυκλοφόρησε ένα EP, μια αμερικάνικη εταιρεία, το οποίο EP λέγεται Under the Influence of Captain Panic Attack. Μπορεί να είναι μεγάλος ο τίτλος, αλλά αυτός είναι ο σκοπός του και αυτό που πρέπει να μένει στο μυαλό του καθενός είναι το Panic Attack. Επειδή πάρα πολλοί κόσμος γύρω μας παθαίνει κρίση πανικού, γράψαμε ένα EP στο οποίο τα τραγούδια έχουν να κάνουν με αυτό, με κάποιες πηγές κρίσης πανικού. Ο επόμενος στόχος που έχουμε να κάνουμε να βγάλουμε ένα 7-inch συγκλάκι βινιλίου και γι' αυτό κάναμε μια διασκευή που δεν θα αποκαλύψω ακόμα με ένα λονδρέζικο punk συγκρότημα, με την τραγουδίστριά τους δηλαδή, που λέγονται Anarchist Wood, όπου κάνω εγώ ένα ντουέτο μαζί της. Και ο στόχος μας είναι προς το τέλος του χρόνου να κυκλοφορήσουμε ένα καινούριο άλμπουμ. Έχουμε αρχίσει να γινόμαστε λίγο σαν το Ζάπα, δηλαδή βγάζουμε 3-4 κυκλοφορίες το χρόνο. Αυτό εδώ έχουμε αρχίσει το φτιάχνουμε, μένουν τα μαλλιά να αφήσουμε.